Με τον αναπληρωτή υπουργό, τον κ. Παθανάση, και τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την κ. Ζούκου, και τον πρόεδρο του ΔΕΔΑ, τον κ. Τσάκα, γιατί μπαίνει επιτέλους μπρος ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για τη Δυτική Μακεδονία και την Καστοριά, η διασύνδεση με το φυσικό αέριο με χρήματα του ΕΣΠΑ μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ της Περιφέρειας. Η προηγούμενη κυβέρνηση το είχε εντάξει, αλλά δεν είχε κάνει απολύτως κανένα βήμα για να προχωρήσει. Ήταν τελείως το κενό. Χρειάστηκε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να τα βάλουμε σε μία σειρά, να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση και κυρίως να είμαστε βέβαιοι ότι θα προλάβουμε να κάνουμε και την απορρόφηση μέχρι το τέλος του 2023. Νίκο. Η κυβέρνηση έχει στρέψει την προσοχή της στη Δυτική Μακεδονία και η Καστοριά λοιπόν βρίσκεται στα εδαφικά της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και θα λάβει ιδιαίτερα κίνητρα έτσι ώστε να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο, να φύγουμε από τη μονοκαλλιέργεια της λιγνητικής παραγωγής, να δημιουργήσουμε με πολλά έργα που, από πόρους που πήραμε από τα διαχρονικά ταμεία, περισσότερες και καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τις νέες και τους νέους της περιοχής. Βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα στην Καστοριά για να σηματοδοτήσουμε την έναρξη ενός πράσινου έργου, ένα έργο που θα φέρει φυσικό αέριο σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μιλάμε για μια περιοχή που ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει κρύο και τι σημαίνει επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού για τις ανάγκες της θέρμανσης. Η Δυτική Μακεδονία είναι στην αιχμή της αναπτυξιακής τροχιάς. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γίνουν τα έργα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Μεγάλη στιγμή, πολλά χρόνια περιμένει η Καστοριά αυτή τη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ από πλευράς μου όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, προφανώς τον Πρωθυπουργό που είναι από πάνω σε κάθε έργο και σε κάθε προσπάθεια που γίνεται ανάπτυξη όλης της Βορείου Ελλάδας και δει εδώ στη Δυτική Μακεδονία, όπως ακούσαμε από τους Υπουργούς. Είναι πλέον ένα τεράστιο εργαλείο για την περιοχή το φυσικό αέριο, που θα δώσει την αναπτυξιακή τροχιά που χρειάζεται η Καστοριά, που χρειάζονται τα Γρεβενά και που χρειάζεται όλη η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Είναι ένα από τα πολλά εργαλεία που δημιουργούμε ως κυβέρνηση προκειμένου να αποκτήσει η Καστοριά μας αυτό που της αξίζει. Έργο το οποίο είχαμε προβλέψει ότι θα ξεκινήσει φέτος, διαψεύδοντας τις κασάνδρες που διέδιδαν τα αντίθετα, μέσα στο 2023 θα έχει τελειώσει. Και αυτό είναι το πρώτο μεγάλο έργο που ξεκινάει για την Καστοριά τη φετινή χρονιά. Ακολουθούν σε ένα μήνα περίπου οι δημοπράτησες της Σύρακας Κλεισούρας και έπονται η έναρξη επιτέλους του φράγματος του Νεστορίου, όπως και η αναβάθμιση του αεροδρομίου της Καστοριάς. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για όλα αυτά. Είναι μεγάλη στιγμή για τη Δυτική Μακεδονία. Η περιφέρεια, η πιο ψυχρή περιφέρεια της χώρας μας, αποκτά σύγχρονες υποδομές που θα τη βοηθήσουν στην οικονομία της, στην ανάπτυξη σε όλα τα νοικοκυριά. Με τη βοήθεια του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργού του Αδύνητο Γεωργιάδη και της σημερινής κυβέρνησης, η Δυτική Μακεδονία απαντά με έργα σημαντικά στην πρόκληση της απολιγνητοποίησης, στην πρόκληση της κρίσης της Γούνας, στην πρόκληση των ημερών, ώστε οι πολίτες να αισθάνονται ασφάλεια και σιγουριά για το μέλλον τους με σύγχρονες υποδομές που βελτιώνουν την καθημερινότητά τους και αποτελούν χέγγυο για την οικονομική ανάπτυξη βάσει ενός οργανωμένου σχεδίου για το οποίο έχουν εξασφαλιστεί και πρωτόγνωροι πόροι και ένα ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο το οποίο εγγυάται ότι τα επόμενα χρόνια η Δυτική Μακεδονία θα μπει σε μια τροχιά διαρκούς ανάπτυξης, μια τροχιά ανάβασης προς ένα μέλλον το οποίο όλοι οραματιζόμαστε για μια σύγχρονη ευρωπαϊκή περιφέρεια όπως αξίζει στην αθλητική περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.